η Χαράκη. Και έφτασε η ώρα να δούμε το τελευταίο ζευγάρι για σήμερα, το οποίο θέλει να συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Είναι η Μαρία Τσουρή και ο καβαλιέρος της Πάνος Ψηλάς. Αυτή την εβδομάδα η Μαρία και ο Πάνος θέλουν να συνεχίσουν την ανωδική τους πορεία. Εφόσον ξεκινήσαμε στο πρώτο τελευταίο, στο δεύτερο είμαστε πρώτο τελευταίο, λογικά στο 13ο θα βγούμε πρώτοι. Και λίγο και ξεκινάμε. Μοιάζει με το τσάτσα δηλαδή. Απλά δεν κάνουμε δύο φορές. Θα διαπρέψουμε πάλι. Η Μαρία έχει ένα προβληματισμό με τους αριθμούς, με τα μετρήματα και όλα αυτά. Δύο, τρία. Δεν με βοηθάει καθόλου αυτό το πράγμα. Το έχουμε περιορίσει αυτή τη χορογραφία, το έχουμε βάλει μέχρι το 4. Τι μένει? Το 2 και το 3. Για ποιο λόγο εγώ όμως? Φαντάζομαι, είναι πάρα πολύ απλό. Απλώς εγώ δεν μπορώ με τίποτα να το καταλάβω. Στρίβει η Μαρία. Ξαναστρίβει η Μαρία. Ετοιμάζεται για το Πάσχα. Και συνεχίζει. Δύο πράγματα με άγχουν. Το ένα είναι ότι δεν έχει χρόνο για τις προπονήσεις μας. Και το δεύτερο ότι δεν αγχώνεται. Στροφή, στροφή, στροφή. Οι φαν του Ολυμπιακού που ψήφισαν, ελπίζω να καταλάβαν ότι το Χ7 δεν είναι τυχαίο, είναι για θύρα 7. Είναι συμβολικό και να συνεχίσουν να ψηφίζουν, να παραμένουν στο παιχνίδι. Το 13ο ζευγάρι είναι η Μαρία και ο Πάνος και θα χορέψουν ρούμπα. Πολύ αλήθεια, προσπαθώ πάρα πολύ και νομίζω ότι στην πρόβα τα δίνω όλα και μπορώ, ας πούμε, βγάζω μια πρόβα που το κάνω πάρα πολύ καλά. Με το που φτάσω εδώ, νομίζω, τα ξεχνάω όλα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ελάτε και λίγο προς τα εδώ για να σας βλέπουμε καλύτερα. Πάντως, εμένα μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, Μαρία, ειλικρινά, γιατί σ' άκουσα που έλεγες ότι στο πρώτο live βγήκαμε τελευταίοι. Στο δεύτερο πρώτο τελευταίοι, όπου να είναι, δηλαδή προς το τέλος, θα φυγούμε και πρώτοι. Που είναι ένας πολύ σωστός συλλογισμός αυτός. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι όλους σας σήμερα που χορεύετε ρούμπα, γιατί τα σπάτε όλα, βρε παιδιά, τι γίνεται. Είναι το είδος του χορού. Ή θα αγαπιέσαι ή θα μισείς. Και εδώ τι έγινε. Και τα δύο. Και τα δύο. Αισθάνθηκες και αγάπη και μίσος, Μαρία. Από το άγχος μου δεν αισθάνθηκα τίποτα. Τι πιστεύεις ότι θα μας πει η κριτική επιτροπή? Τα χειρότερα. Αυτό πιστεύεις? Ναι, πιστεύω ότι δεν θα είναι ευχαριστημένοι. Είμαι σίγουρη δεν τους κοιτάζω καν. Γιατί? Γιατί το ξέρω. Ξέρω ότι ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένη που είναι αυτό με αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν κάτι πολύ καλό. Και δεν το έβγαλα από στάθη.
Δεν είχατε όμως χρόνο και για πρόβες από ό,τι έμαθα. Χθες υπήρξε ένα πολύ σημαντικό αγώνα, έτσι. Τι έγινε τελικά? Παίζαμε την Πηλιαχμένη, είναι το πιο σημαντικός αγώνας. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ δεν έχω χρόνο για πρόβες. Όσο μπορώ, πηγαίνω. Κερδίσατε ή χθες ή χάσατε? Ισοπαλία. Ισοπαλία. Για να δούμε τι θα γίνει. Κύριε Κοστάλα. Να απαντήσω κάτι σε εσάς. Γιατί τα σπάνε όλα? Μα δεν ξέρετε τι ακολουθεί μετά το σπάσιμο. Όλα σπάστα και αγάπαμε, λέει το τραγούδι. Αχ, κύριε Κοστάλα, πώς θα ξέρετε, πώς θα ξέρετε. Εντυπωσιακός. Και τώρα, το διατάφτα. Δυστυχώς, η Μαρία έχει δίκιο. Ενώ υπήρχε η κίνηση, το λίκνισμα, έμοιαζε σαν να μην συμμετέχει. Ή σαν να μετράει τα βήματα. Και λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερη από την άλλη φορά, αλλά όχι όσο θα μπορούσε να είναι. Έρικα. Λοιπόν, είσαστε πιο βελτιωμένοι από το πρώτο live. Νομίζω ότι και εσύ αισθάνεσαι λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση πριν, Μαρία μου, ξέρεις ποιο είναι? Δεν μπορώ να σκεφτώ μια κοπέλα η οποία είναι αθλήτρια και έχει τόση έκρηξη και τόση κίνηση και τόσο ρυθμό να σταθεί στο νερό και να αποκρούσει γκολ. Και δεν αισθάνομαι ότι μπορείς να το βγάλεις αυτό το πράγμα. Και αναρωτιέμαι τι σε εμποδίζει ακόμα στο να βγει αυτό. Δηλαδή, τόσο δυνατό κορμί, τόσο δυνατότητες, τόσο... Αυτό περιμένω. Αυτό που θέλω να σχολιάσω εγώ απλά είναι ότι, αυτό έτσι που μου τράβηξε την προσοχή, είναι ότι δεν σας αισθάνθηκα μαζί σαν ζευγάρι την ώρα που χορεύατε. Ήταν πολύ βελτιωμένο την προηγούμενη φορά, πολύ καλύτερη, αλλά δεν αισθάνθηκα ότι είχες επαφή με τον παρτενέρ. Να το δείξουμε. Δεν είχες επαφή, έτσι, ξέρεις. Δεν έχεις μια επαφή. Θα πεις, αυτό είναι. Έχουμε τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Στατικό λίγο. Στατικό είναι. Στατικό για αρχή. Ξέρω ότι μετά θα μας εκπλήξετε. Άλλωστε η ρούμπα είναι και η θυμάσαι εδώ κάθε μέρα. Ναι, το θυμάμαι. Βέβαια. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά είναι ένας δύσκολος χορός η ρούμπα και καταλαβαίνω τη δυσκολία που μπορεί να έχει και μπορεί εσύ να αντιμετωπίζεις με δυναμικές κινήσεις, που έχει και δυναμικές κινήσεις μέσα, ή με τις κινήσεις που λυκνίζονται πιο πολύ, αλλά πρέπει να βοηθήσεις πιο πολύ τον πάνω, γιατί είναι ένας έμπειρος δάσκαλος, ο οποίος έχει αφιερωθεί σε σένα και τουλάχιστον την ενέργειά σου να δει. Παραπάνω ενέργεια. Τίποτε άλλο, όλα τα άλλα βγαίνουν. Πραγματικά θέλω να σε παροτρύνω σε αυτό. Την έχει κρίνοντας, εννοείς όταν είναι. Αισθάνεσαι την ώρα που περπατάει, την ώρα που κινείται, ότι έχει μια ενέργεια. Και σαν να βγαίνει εδώ και δεν βγαίνει αυτό. Δηλαδή περιμένω και λέω, τώρα θα το κάνει. Τώρα το κάνει. Έχει μια συστολή, είναι το μετρό μας το κορίτσι. Έχει μια τροπή. Καλά, ντε, μια κουβέντα. Κάτι. Όχι, δεν σας μιλάω για Θεού, αλλά λίγο να τη δικαιολογήσω. Για ενέργεια μιλάμε, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Στη ρούμπα πολύ φοβάμαι ότι μιλάτε και για κάτι άλλο. Αλήθεια, το τραπέζι σας άρεσε ή προτιμάτε το κρεβάτι? Υπάρχει σήμερα το κρεβάτι. Θέλετε να με συγχωρείτε, αλλά επειδή με προκαλείτε, το τραπέζι είναι πολλές φορές προθάλαμος του κρεβατιού. Πιστεύω σε εσάς, κύριε Κοστάλα, σας το είπα. Πιστεύω. Πατέρα, παντοκράτορα. Λοιπόν. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο Green Room, να δούμε και αυτή τη βαθμολογία. Μέρη Σινατσάκη, έρχεται και το τελευταίο ζευγάρι. Πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις εσύ πώς αισθάνεσαι. Ακούστηκαν κάποια πράγματα που είναι έτσι λίγο ενδεχομένως και στενάχωρα. Δεν ξέρω πώς το αισθάνθηκες εσύ. Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Εντάξει, το έχω συνηθίσει. Μετά από τρεις εβδομάδες, εντάξει. Αλλά βλέπω ότι δεν μπορώ να δώσω αυτά που πρέπει να δώσω. Προσπαθώ όμως πάρα πολύ και δεν μου βγαίνει. Ξέρω. Εγώ δεν θέλω να σε βλέπω να απογοητεύεσαι έτσι. Για να δούμε τι θα πει και η βαθμολογία των κριτών. Η βαθμολογία των κριτών είναι Αλέξης Κοστάλας 6, Έρικα Πρεζεράκου 6, Γιάννης Λάτσιος 7, Φωκάς Ευαγγελινός 6,
25 βαθμοί. Είναι λίγο χαμηλή η βαθμολογία, με την έννοια ότι είναι και η χαμηλότερη της βραδιάς. Πώς νιώθετε όμως γι' αυτό? Εντάξει. Φέρα, στεναχωριόμαστε, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Θα προσπαθήσετε ακόμα περισσότερο. Ναι. Εγώ βλέπω πάντως ότι όλα τα σχόλια είχαν και ένα μικρό θετικό που λέγανε ότι ήσασταν λίγο καλύτεροι από τις προηγούμενες φορές και αν θέλετε να τους δείτε να βελτιώνονται, να παραμείνουν εδώ στο Dancing with the Stars, δεν έχετε παρά να τους ψηφίσετε. Αλήθεια, 25 βαθμοί και η τελευταία θέση δεν σημαίνει τίποτα αν εσείς σηκώσετε το τηλέφωνο και πάρετε και στείλετε ένα SMS και μπείτε στο ίντερνετ και ψηφίσετε και από εκεί. Αλήθεια, μπορείτε να διαμορφώσετε το αποτέλεσμα και να παραμείνετε και εσείς εδώ. Σε λίγη ώρα θα δούμε και την συγκεντρωτική βαθμολογία, θα δούμε πώς θα έχουν πάει συνολικά τα ζευγάρια μας σήμερα. Είναι έτοιμη κάρτα. Για πάμε.